ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Δύο λεπτά θέλω. Όχι περισσότερο, δύο. Κάνετε χρήση, συγγνώμη, ναι, του χρόνου σας. Δύο λεπτά ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Σύμφωνοι, αλλά... Δύο λεπτά. Ναι. Μπορεί να παρέμβει. Ναι, ναι, εντάξει. Κύριε Υπουργέ, έχετε μπερδέψει λίγο τους αριθμούς. Είπατε κάτι για την ανάπτυξη του 2013-2014. Θέλω να σας πω ότι από την αρχή της ένταξης χώρας στα μνημόνια μέχρι σήμερα, η μοναδική διετία που υπερκαλύψαμε τους στόχους για την ανάπτυξη ήταν το 2013-2014. Θα καταθέσω τους προϋπολογισμούς του 2012 και του 2013 για το 2013 και το 2014 που δείχνουν ότι προβλέπαμε το 2013 ύφεση 4,5 και η ύφεση ήταν 3,2 και το 2014 προβλέπαμε ανάπτυξη 0,6 και η ανάπτυξη ήταν 0,8. Παραλάβατε συνεπώς τη χώρα σε ανάπτυξη, την επιστρέψατε στην ύφεση, την διατηρήσατε στην ύφεση το 2016 και αποτύχατε στους στόχους του 2017. Συνεπώς, αποτελείτε την τελευταία τριετία την μοναδική αρνητική αναπτυξιακή έκπληξη σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με το Διεθνές Μεταβατικό Ταμείο. Δεύτερον, είπατε για το πρωτογενές πλεονέκτημα του 2014 και είπατε αφήσατε. Να θυμίσω ότι κυβερνήσατε έναν μήνα. Το 2015. Κυβερνήσατε έναν μήνα, που δημοσιονομικά πάει στο 2014. Εκτός και αν μας λέτε ότι στον προϋπολογισμό που γράφετε μέσα και λέτε για τη δόση του ένφια του 18 ότι πάει στο 17, ότι λέτε ψέματα. Άρα θα πρέπει να ξέρατε ότι οι δύο πρώτοι μήνες του κάθε έτους πάνε στο προηγούμενο δημοσιονομικά έτος. Και η μεγάλη απόκληση το 2014 έγινε τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015 στα έσοδα. Και είναι όλα τα στοιχεία εδώ της γενικής κυβέρνησης, της κυβέρνησής σας, κύριε Υπουργέ. Μέχρι τον Νοέμβριο έχει τα στοιχεία πώς πήγαιναν. Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν φορολογείται η μεσαία τάξη. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σύντομο αστείο που έχει ακούσει κανένας. Να μην πω και ανέκδοτο. Καταθέτω εδώ τις δύο τελευταίες εκθέσεις, του ΟΣΑ και της Eurostat, που δείχνουν την υπερφορολόγηση που έχετε υποβάλει στην Ελλάδα την τελευταία διετία. Και αν θέλει κάποιος να μιλήσει για κοινωνική αδικία, καταθέτω στα πρακτικά τη σελίδα 60 του κρατικού προϋπολογισμού σας, που δείχνει ότι η σχέση. Μπορώ να ολοκληρώσω και μετά, αν θέλετε, πάρετε το λόγο. Πάρετε το λόγο, αλλά αν μου επιτρέπετε, με στοιχεία και με κείμενα στα πρακτικά. Κύριε Φωτίου, αν έχετε στοιχεία, παρακαλώ να τα καταθέσετε τώρα. Έμεση άμεση φόρη, εσείς λέγατε από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ότι είναι κοινωνικά πιο άδικη η έμεση φόρη. Και έχουν φτάσει στο χειρότερο σημείο από το 2011, σελίδα 60 του προϋπολογισμού σας. Ελπίζω να την έχετε διαβάσει. Τέλος, είπατε κάτι για τη φοροδιαφυγή. Εσείς δεν λέγατε 3 δισεκατομμύρια φοροδιαφυγή σε 6 μήνες. Και έχετε πιάσει 100 εκατομμύρια σε 2,5 χρόνια. Έχετε δε με τα στοιχεία που μου έχετε καταθέσει εμένα παραδεχθεί ότι η σπράξη από το λαθρεμπόριο στα καύσιμα είναι το 1 δέκατο του 2014. Με τα στοιχεία που μου δώσατε εσείς για εισπράξεις. Για εισπράξεις. Το καλοκαίρι. Έχετε καινούργια στοιχεία να μας πείτε. 2 εκατομμύρια με 28 ήταν. 2 με 28. Αν έχετε κάποια στοιχεία, παρακαλώ. Και τέλος, φοροδιαφυγή είπατε στο ΦΠΑ. Ορίστε. Υπάρχει ένας περίφημος δείκτης, αν δεν τον ξέρετε. Κενό ΦΠΑ. Λέει πόσο εισπράττεις από ΦΠΑ σε σχέση με το πόσο θα έπρεπε να εισπράττεις. Η Ελλάδα έφτασε στο χαμηλότερο σημείο, άρα η χαμηλότερη φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ, το 2014. Γιατί ήταν η μοναδική χρονιά, η πρώτη και μοναδική, που μειώθηκαν οι φόροι τότε και η οικονομία γύρισε σε ανάπτυξη. Από το 2015, εξαιτίας της φορολόγησής σας, της υπερφορολόγησής σας, αυξήθηκε το κενό ΦΠΑ. Άρα αυξήθηκε η φοροδιαφυγή. Άρα, συνεχίζετε να είστε πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή και ουραγός στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και πρωταθλήτρια στην υπερφορολόγηση. Να είστε καλά.